Israel Aerospace Industries ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της εγκατάστασης του ραντάρ MF Star. Μαγγενάντιρ στο νέο πολεμικό πλοίο Corvette Sar 6, που θα φυλάξει τις εγκαταστάσεις αερίου του Ισραήλ και τα χωρικά του ύδατα. Ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα ραντάρ στον κόσμο θα τοποθετηθεί στις Ισραηλινές κορβέτες. Αποτελείται από τέσσερις συμμετρικές S-band και ραντάρ που προσφέρουν μαζί κάλυψη 360 μοιρών το οποίο είναι ικανό να εντοπίζει τόσο εναέριους στόχους όσο και θαλασσιούς. Θα επιτύχουν λοιπόν μια προηγμένη και λεπτομερέστατη εικόνα της περιοχής. Θα χρησιμεύει ως εγκέφαλος ενσωματωμένος με όλους τους αισθητήρε παρακολούθησης σε κάθε ένα από τα νέα πολεμικά πλοία του Ισραηλινού ναυτικού, δήλωσε Israel Aerospace Industries. Το ραντάρ μόλις εντοπίσει έναν στόχο έχει τη δυνατότητα να αποστείλει αμέσως τα απαραίτητα δεδομένα σε κάθε σύστημα ελέγχου άμυνας όπως για παράδειγμα μπορεί να εντοπίσει την πυροδότηση πυράβλων κατά αεροσκαφών. Έτσι, οι υπεύθυνοι είναι σε θέση να δράσουν άμεσα και να αντιμετωπίσουν την απειλή επιτυχώς. Το MF Star είναι ικανό να παρακολουθεί στόχους αέρα και επιφάνειας και μπορεί να παρακολουθεί εκατοντάδες στόχους ταυτόχρονα με πολύ γρήγορο ρυθμό ανανέωσης. Είναι ικανό να παρέχει φωτισμό καθοδήγησης και ενημερώσεις στα μέσα μαθήματος Τόσο σε ενεργού όσο και σε ημιενέργου πυράβλου επιφάνεια αέρα και πυράβλου κατά των πλοίων με πολλαπλέ δυνατότητε ταυτόχρονη δέσμευση. Είναι επίση ικανό για αυτόματη ανείχνευση και διόρθωση παφλασμών για ναυτικά πυροβόλα. Κατασκευασμένα από την ThyssenKrupp Marine System στο Kiel τη Γερμανία, το Ισραήλ αναμένεται να παραλάβει τα τέσσερα πλοία ΣΑΡ 6 έω το τέλο του 2021. Δύο από τα πλοία, το INS MANGEN και το INS OZ έχουν ήδη ελιμενιστεί στο λιμάνι της Χάιφα, όπου είναι εξοπλισμένα με τα περισσότερα από τα όπλα και τα συστήματα ραντάρ. Τα πλοία βάρους 2.000 τόνων μήκους 90 μέτρων έχουν μέγιστη ταχύτητα 24 κόμβων και εύρος 2.500 ναυτικών μιλίων. Αν και όχι πολύ περισσότερο από το ΣΑΡ έχουν κατασκευαστεί, έτσι ώστε να μπορούν να πλέουν χωρίς φόβο σε φορτουνιασμένες θάλασσες για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα. Θα καλυφθούν επίση με περίπου 300 στατικές συστοιχίε ραντάρ και θα είναι σε θέση να εντοπίσουν εισερχόμενε εναέριες απειλέ που μπορούν στη συνέχεια να καταρριφθούν είτε από το Iron Dome, Naval Dome, είτε από δύο συστοιχίε Barak Κάθε υπερσύγχρονο πλοίο θα είναι επίση εξοπλισμένο με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Σε περίπτωση που ξεσπάσει ένα πόλεμο, τουλάχιστον δύο πλοία του 6 θα αναπτυχθούν από την προστασία τη αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ και των εγκαταστάσεων αερίου, ενώ ο υπόλοιπο τόλο θα βοηθούσε τι δυνάμει του εδάφου βομβαρδίζοντα εχθρικά στρατεύματα και οπλικά συστήματα, που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τόσο στο εσωτερικό όσο και πλατφόρμε φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καταστρέψουν και του εναέριου στόχου. Η παραπάνω τακτική χρησιμοποίηση και οι δυνατότητε των κορβετών ΣΑΡ -6 έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την αντιμετώπιση τη τουρκική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, την οποία αναμένουμε να εκδηλωθεί από τι 20 Ιουλίου και μετά την προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα. Το πλέον επικίνδυνο για το Ισραήλ είναι ότι όλοι οι παραπάνω εχθροί, συμπεριλαμβανομένου και του κράτου του Ιράν φυσικά, διαθέτουν πυραυλικά συστήματα και ρουκέτε ικανέ να πλήξουν Ισραηλινά αεροδρόμια. Ναυσταθμού και στρατιωτικέ εγκαταστάσει μεγάλη σημασία τη χώρα. Όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα, όσο αξιόπιστα κι αν είναι, έχουν σημείο κορεσμού εναντί των εισερχόμενων εναέριων απειλών βλήματων. Επιπλέον τα ντρόουν σε περίπτωση μαζική επίθεση σε σταθερού στόχου όπω τα Ισραηλινά αεροδρόμια, μαζί με βλήματα ρουκετών και πυράβλων, μπορούν να επιφέρουν καταστρεπτικά πλήγματα. Αλήθεια. Ποια θα είναι η λύση από για τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη τη πανίσχυρη πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, αν εχθρικοί πύραυλοι, ρουκέτε και ντρόουν καταστρέψουν του αεροδιαδρόμου ή άλλε κρίσιμε εγκαταστάσει των αεροδρομίων του. Η απάντηση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα εθνική ασφάλεια για το Ισραήλ είναι η ύπαρξη αεροπορική και ναυτική βάση έδαφο που θα βρίσκεται εκτό βεληνικού των εχθρικών πυράβλων ρουκετών προερχόμενων από την Παλαιστίνη, Λίβανο και Συρία. Με βάση τα παραπάνω, φαντάζει ω μόνη λύση και αξιόπιστη. Κατόπιν διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδα-Ισραήλ, η δημιουργία βάση ή η φιλοξενία Ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού καθώ και η δυνατότητα ελιμενισμού πολεμικών του πλοίων στην Κρήτη και αντιστρόφω, δηλαδή η φιλοξενία μαχητικών αεροσκαφών και πλοίων μα στο έδαφο του Ισραήλ. Φυσικά, όλα τα παραπάνω θα ακύρωναν στην πράξη όλε τι τουρκικέ προσπάθειε για κλοπή τη ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ, με την υπογραφή παράνομων μνημονίων στα πρότυπα αυτού μεταξύ Τουρκία-Λιβύη, με την υπογραφή Νέων Τουρκία-Παλαιστίνη και Τουρκία-Σύρια. Η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την σύναψη της παραπάνω συμφωνίας με το Ισραήλ, αφού η εκτίμησή μας είναι ότι ο Ροντογκάν θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση της πρόκλησης του στην Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για μας.